Συνεχίζουμε στο δελτίο με συζήτηση, κυρίες και κύριοι, γιατί βρισκόμαστε 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Τσαγαλά, που είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στον νομό της Βιωτίας. Συνδέομαστε με το στούντιό μας στη Λιβαδιά. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαγαλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα σας, κυρία Παλιού, και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για αγροτικά κυρίως ζητήματα. Είστε γνωστός εκεί στην ευρύτερη περιοχή για την δράση σας και τις διεκδικήσεις σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει βέβαια ότι 5 μήνες μετά τη νέα ΚΑΠ και 4 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, χειρότερα δεν θα μπορούσε να είναι για τον αγροτικό τομέα. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι έκανε διάφορα, έκανε πολλά αυτή την τετραετία. Οι παρεμβάσεις της εντείνονται σε όλο το φάσμα, από τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τις οικονομικές ενισχύσεις. Τελικά, τι ακριβώς ισχύει, κύριε Τσαγαλά? Θα σας πω εγώ τι έκανε καταρχάς η Νέα Δημοκρατία, κυρία Παλιού, αν μου επιτρέπετε. Διέλυσε κάθε παραγωγική διαδικασία που υπήρχε σε αυτή τη χώρα. Λειτουργούν ως μία ανώνυμη εταιρεία, πολυμετοχική, με μοναδικό σκοπό το ίδιο όφελος και τα κέρδη των ανθρώπων που τους χρηματοδοτούν. Όσον αφορά τώρα ότι πρόσφερε στον αγροτικό χώρο, πρόσφερε πού? Που έχει εκτιναχτεί το κόστος καλλιέργειας 3 φορές επάνω. Δεν μπορεί κανείς να πάει να σπείρει το χωράφι του και να περιμένει να σοδέψει με το κόστος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το πετρέλαιο στο Θεό, το ρεύμα στο Θεό, ναι. Τα εφόδια επίσης είναι πάρα πολύ ακριβά, είναι υπέρογκα τα έξοδα για να ξεκινήσει. Σας ενημερώνω ότι πάρα πολλοί αγρότες ήδη είναι στο ψάξιμο για να βρουν δανεικά, για να βρουν πόρους να επιβιώσουν, να ξεκινήσουν τη νέα σεζόν. Δεν έχουν καν να καλλιεργήσουν. Τώρα, αν η Νέα Δημοκρατία αυτά τα βλέπει ως καλά, εγώ δεν μπορώ να τα δω ως καλά. Με αυτούς τους φόρους που έχει επιβάλει. Αρκεί να σας πω, μια και οι άριστοι, όπως μας τους λέγανε, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το ΟΣΔΕ. Πρώτη χρονιά στα χρονικά, έχουμε σήμερα μέσα, είμαστε στα μέσα Μαΐου και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το ΟΣΔΕ. Και ούτε προβλέπεται να ξεκινήσει. Πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση? Θα ξεκινήσουν την επόμενη εμποδίζουν εβδομάδα. Και οι εκλογές σε αυτό? Θα σας πω πού οφείλεται. Η ανικανότητά τους. Προσπαθήσανε να πάρουν, γιατί ακούγανε τους πολιτικούς τους φίλους, να πάρουν το ΟΣΔΕ στο σπίτι του όπως μας αναφέρανε, να το κάνει το ΟΣΔΕ ο ΠΚΠ. Ουσιαστικά θέλανε να δώσουν το ΟΣΔΕ με απευθείας ανάθεση, όπως το κάνανε, το δώσαν σε μια εταιρεία με απευθείας ανάθεση και έγινε ο κακός χαμός. Πέρυσι, αν πληρώθηκαν οι αγρότες, οφείλεται στο φιλότιμο και στη δουλειά των ανθρώπων των ΚΙΔ. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση, δεν υπήρχε καμία βοήθεια. Όχι μόνο αυτό, κόβανε λεφτά χωρίς να ξέρουν γιατί το κόβουν. Βάλαν χάρτες απάνω στρατιωτικούς του 1970 για να καθίσουν να κοιτάξουν οι δορυφόροι τις εκτάσεις, τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Μιλάμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν έχουμε βιώσει στον αγροτικό χώρο τέτοιες καταστάσεις πάλι, κυρία Παλιού. Είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη ακόμα τώρα. Έκανα ερώτηση εγώ στον κύριο Βυζηρόπουλο στη Γενική Συνέλευση της ΕΘΕΑΣ πότε θα ξεκινήσει και μου είπε αμέσως μετά το Πάσχα. Ακόμα Πάσχα έχουμε. Έχουμε φτάσει μέσα Μάη και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Και το προσπαθούν να ξεκινήσει τη Δευτέρα με τα δεδομένα του 22, κυρία Παλιού. Άρον-άρον να προλάβουν τις εκλογές. Πάμε και όπου βγει, για άλλη μια φορά. Είναι η κυβέρνηση του πάμε και όπου βγει. Εκτός από αυτό λοιπόν που μας αναφέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που όπως είπατε και πιο πριν είναι το κόστος παραγωγής. Ένα κόστος παραγωγής όμως που έχει αυξηθεί εξαιτίας των χειρισμών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια ή εξαιτίας των απανωτών κρίσεων και μάλιστα της τελευταίης κρίσης της ενεργειακής που η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι είναι εισαγόμενη κρίση. Ναι, το βλέπουμε πόσο εισαγόμενη είναι. Θέλουν να μας λένε ότι είναι εισαγόμενη αυτή η κρίση. Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει πρόβλημα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρετε από πού παίρνει πετρέλαιο η Κύπρος? Ξέρετε από πού παίρνει πετρέλαιο η Βουλγαρία? Μήπως ξέρετε πόσο έχει η τιμή λίτρου? Παίρνει από τα ελληνικά δηληστήρια, κυρία Παλιού. Και η τιμή του λίτρου έχει 1,30. Και εμείς εδώ πέρα καλούμαστε να ποτίσουμε τα χωράφια μας με 1,70-1,80 και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Ξαφνικά, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, έπεσε το πετρέλαιο και έφτασε σε κάποια επίπεδα τα οποία μπορούμε να λέμε ότι μπορείς να πας να κάνεις κάτι.
Φοβάμαι, φοβάμαι αν επανεκλεγούν μετά τις εκλογές τι θα ακολουθήσει. Δεν μπορεί να πιστέψει πλέον κανένας με τόσα ψέματα που έχουν πει. Δεν τους νοιάζει ο αγροτικός χώρος. Θέλουν να τον αφανίσουν. Παράδειγμα θα σας φέρω, το ξέρετε ότι ο κύριος Γεωργιάδης ψήφισε ότι η γη υψηλής παραγωγικότητας, δηλαδή μιλάμε στην παραγωγικότερη περιοχή της Ελλάδας, θα έλεγα, μέσα στην Κοπαίδα, θα διαμορφωθούν και θα δημιουργηθούν φωτοβολταϊκά πάρκα 8.000 τερμάτων. Και όχι μόνο εγκεκριμένα στην περιφέρεια τη δική μας, αλλά γίνονται και μετακομίσεις, μεταφορές από άλλες περιφέρειες. Εγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα στον ομό Άρτας, στην Ηλία, έρχονται και πήραν έγκριση για εγκατάσταση μέσα στην Κοπαίδα. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας, κυρία Παλιού. Θα είναι γεμάτη φωτοβολταϊκά ή θα έχουν περάσει σε ξένα φαντς, γιατί πλέον δεν θα μπορέσει ο αγρότης να διατηρήσει τα χωράφια του. Yeah. Και θα δουλεύει εργάτης στο φαντς που έχει πάρει το χωράφι του. Τα όποια όμως γενναία μέτρα ακούμε να ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακριβά, κοστίζουνε. Και έχει ανοίξει ένας πολύ μεγάλος διάλογος και αντιπαράθεση περί κοστολόγησης. Οπότε είπατε πριν ότι η Νέα Δημοκρατία λέει ψέματα. Γιατί κάποιος να εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ? Λέει αλήθεια ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του? Γιατί δεν μας παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία? Σαφώς και είναι κοστολογημένο. Και ψέματα λέει πάλι η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι ήταν κοστολόγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το κοστολόγησε ότι δεν ισχύει αυτή η κοστολόγηση. Είπαν ένα νούμερο παλαβό, όπως τα νούμερα που λένε για την ανάπτυξη, που λένε για διάφορες έρευνες. Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Παλιού. Είναι 5,5 δις. 5,5 δις θα σας πω ότι από την υπερφορολόγηση, από τα υπερέσοδα του 22 από το ΦΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε 4,5 δις παραπάνω. Ήταν που θα μείωνε τους φόρους. 4,5 δις επιπλέον υπερέσοδα από το ΦΠΑ του 2022. Άρα λοιπόν τα 5,5 δις που είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα για την αγροτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτα. Τίποτα. 7 δις εξοικονόμησε από τις συντάξεις. Και λένε ότι τις συντάξεις τις έκαψε, έχουμε βρει δουλειά τώρα με το κατρούγκαλο, κατρούγκαλο. Κανένας δεν κοιτάει ότι τις συντάξεις τις μείωσε 29% ο Σαμαράς, 27% ο Παπανδρέου και 1% ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα τις επαναφέρει. Έκοψαν το δώρο του, τη 13η σύνταξη, ποιος την έκοψε? Ο Τσίπρας την έκοψε ή ο Μητσοτάκης? Και αφού είναι έτσι, το ξαναλέω γιατί το ακούμε συνέχεια στις περιοδίες που πάμε. Γιατί 4 χρόνια δεν έχει επαναφέρει? Γιατί δεν κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλο, αφού δεν τον βλέπει σωστό? Γιατί δεν άλλαξε όλα αυτά τα πράγματα που έλεγε στην προεκλογική του εκστρατεία ότι θα ανταλλάξει? Να σας θυμίσω το μακεδονικό. Από πού να ξεκινήσουμε? Να σας θυμίσουμε ότι η αναδιοργάνωση του κράτους και έπαιρνε τους ίδιους που κάψανε σε εισαγωγικά τον κόσμο. Για ποια αναδιάθρωση μιλάμε, για ποια νούμερα να πιστέψουμε πλέον στον κύριο Μητσοτάκη? Από ψέμα σε ψέμα είναι. Μάλιστα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κερδίζουν αυτοί. Τα λεφτά που θα μπορούσαν να δοθούν στον αγροτικό χώρο πήγανε στον Παραβέγια, πήγανε στον Μπάτσι, πήγανε στον Κοκλόνι. Κύριε Τσαγαλά, εκτός από τα προβλήματα όμως τα γενικότερα και τα ειδικότερα που υπάρχουν στην χώρα μας και τα προβλήματα της καθημερινότητας που είναι η ακρίβεια, θέλω να έρθουμε λίγο στο νομό της Βιωτίας. Να μας αναφέρετε τι δεν έγινε αυτά τα 4 χρόνια που περιλαμβάνεται όμως στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη τετραετία, εάν είναι κυβέρνηση. Καταρχάς θα προστατεύσουμε το εισόδημα των αγροτών. Ναι. Πώς? Θα επανακτήσουμε τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ απαγορεύεται να είναι πρωτοστάτης στην εσχοκέδεια. Επίσης, το νερό, το οποίο το ιδιωτικοποίησαν και όποιος λέει άλλα λόγια, δεν είναι λόγια αυτό. Να αγαπιόμαστε. Τις ρυθμιστικές αρχές τις έχουμε δει πώς λειτουργούν. Η ιδιωτικοποίηση του νερού, αν ιδιωτικοποιήθηκε το νερό της ίδρυυσης, ιδιωτικοποιήθηκε και το νερό της άδευσης. Αντιλαμβάνεστε που έχει να φτάσει το κόστος καλλιέργειας αν μια ιδιωτική εταιρεία μας χρεώνει για το νερό που ποτίζουμε. Άρα λοιπόν προστασία του καταναλωτού αγρότη από αυτή την κατηγορία όσον αφορά την ενέργεια. Mm-hmm. Δεύτερον, θα επιδοτηθούν και τα λοιπάσματα και τα εφόδια γενικότερα. Θα υπάρχουν επιδοτήσεις προς τους παραγωγούς οι οποίες θα είναι πραγματικές. Και όχι σας δίνω πίσω το μισό του μισού του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
και τον άλλον περιμένετε τον μετά τις εκλογές. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Γιατί να μην καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο? Όλοι το λένε. Θα μου πείτε, εγώ είμαι ρεαλιστής και ο ΣΥΡΙΖΑ το έλεγε. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προλάβει να κάνει κάτι. Και μην ξεχνάμε ότι είχε και το πιστόλι στον κρόταφο. Όλα αυτά που λέγανε, μην ξεχάζουμε, το βάστα γερά γερούν. Αυτά τα ξεχνάμε. Μάλιστα. Οπότε, ζητάτε την ψήφο των συμπατριωτών σας για να είστε δίπλα στα αγροτικά κυρίως σε προβλήματα, αλλά γενικότερα στα προβλήματα των βιωτών. Και στα αγροτικά. Εντάξει, οικονομολόγος είμαι, απλά ηγούμε του αγροτικού συνεταιρισμού τα τελευταία 8 χρόνια και ζητάω την ψήφο των συμπολιτών μου για να φέρουμε μια νέα ηλιόλουστη μέρα γεμάτη ελπίδα σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το νομό, μια νέα μέρα που θα είναι κυβέρνηση, προοδευτική κυβέρνηση με αρχηγό τον Αλέξη τον Τσίπρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Τσαγαλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.